φίλοι και φίλες, γεια σας και σήμερα. Για σήμερα το μενού έχει κρεατόσουπα, διαφορετική από τις άλλες, κρεατόσουπα φάρμακο. Παρακολουθήστε ως το τέλος. Και μην ξεχνάτε, like και εγγραφή. Γεια σας, σήμερα έχουμε πάρει μοσχάρι οσομπούκο, το κότσι δηλαδή του μοσχαριού ένα κομμάτι και λίγο ποντίκι μοσχαρίσιο. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μοσχαρίσιο κρέας επιθυμείτε. Το λάδι που μαγειρεύουμε σήμερα, το ελαιόλαδο, είναι αγνό παρθένο από την Ινόη. Σχετικό link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Βιολογικό λάδι, απίθανο. Αρχίζουμε. Στην κατσαρόλα θα προσθέσουμε λάδι. Θα τσιγαρίσουμε μέσα, θα σοτάρουμε τα κομμάτια του κρέατος. Μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Σας είπα ότι πρόκειται για διαφορετική κρεατόσουπα, φάρμακο και απίθανη γεύση. Φροντίζουμε να ροδίσει καλά το κρέας. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε 3-4 πατατούλες μικρές, 2 κρεμμύδια μέτρια ολόκληρα και ψιλοκομμένο καρότο, 1-2 καρότα ψιλοκομμένο. Τα βίντεό μας είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικά και για αυτούς που δεν έχουν πιάσει κατσαρόλα ποτέ στα χέρια τους. Σοτάρουμε για λίγο ακόμα. Αυτή η διαδικασία θα μας πάρει γύρω στα 5 με 8 λεπτά. Σβήνουμε με ένα σπινάκι λευκό ή κόκκινο κρασί και περιμένουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ γύρω στα 5 λεπτά. Θα χρησιμοποιήσουμε και σέλινο στη συνταγή μας, τα κοτσανάκια όμως τα βάζουμε από τώρα. Αν θέλουμε να βάλουμε τα κοτσανάκια. Και καυτερή πιπεριά για αυτούς που επιθυμούν κάτι πιο καυτερό. Αλάτι και πιπέρι δεν έχουμε βάλει ακόμα. Θα περιμένουμε. Αφού προσθέσουμε το νερό, γύρω στο 1,5-2 λίτρα, θα περιμένουμε για να ολοκληρωθεί ο βρασμός. Το κρέας μας θα είναι έτοιμο, βρασμένο σε 1-1,5 ώρα, σε μέτρια ποτιά. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε τις ειδοποιήσεις για να βλέπετε κάθε νέο μας βίντεο, να κάνετε like και να μας αφήσετε τα σχόλιά σας. Αφού βράσει το κρέας μας για μία ώρα περίπου και κοντεύει να ψηθεί, θα προσθέσουμε το σέλινο. Ψιλοκομμένο πάντα. Αλάτι. Πιπέρι. Και το σέλινο. Βράζουμε για περίπου 1/4 ακόμα, αναλόγως αν έχει βράσει και το κρέας. Όταν το κρέας έχει ψηθεί και είναι μαλακό, προσθέτουμε μία κούπα κρυθαράκι ή ρύζι, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Στην κρεατόσουπα συνήθως μπαίνει κρυθαράκι. Όπως είπα και στην αρχή, το κρέας είναι γύρω στο 1 κιλό. Έχουμε χρησιμοποιήσει μοσχαρίσιο κότσι και ποντίκι. Μπορείτε να βάλετε και οποιοδήποτε άλλο μέρος επιθυμείτε από μοσχάρι. Το κρέας μας είναι έτοιμο και είμαστε έτοιμοι και εμείς να σερβίρουμε. Το αποτέλεσμα θα σας ενθουσιάσει. Πολύ νόστιμο, γεμάτο μυρωδιές και αρώματα, άκρος δυναμωτικό. Εάν έχεις κρυώσει, είναι το καταλληλότερο φάρμακο. Προσθέτουμε και λεμόνι
και είμαστε ok. Δείτε πόσο μαλακό είναι. Είναι τρυφερό πάρα πολύ. Και πεντανόστιμο. Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή και να μας πείτε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε μαζί μας σε αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, να κάνετε like και φυσικά τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.